Γεια! Είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σήμερα θα παίξουμε με την τεχνική Pouring. Είναι κάτι το οποίο ήθελα πολύ καιρό να το δοκιμάσω και σήμερα μου δίνεται ευκαιρία να το κάνω με τα χρώματα Chalky Paint της Maxi Deco. Αν θυμάσαι, πριν από λίγο καιρό είχα ετοιμάσει ένα ακόμα βίντεο με τα συγκεκριμένα προϊόντα όπου τα δοκίμαζα σε διάφορες επιφάνειες με και χωρίς προετοιμασία. Αν θέλεις να το δεις, θα το βρεις στο YouTube κανάλι της Maxi Deco. Η τεχνική Pouring λοιπόν είναι μια τεχνική όπου ρίχνουμε τα χρώματα απευθείας πάνω στον καμβά ή το αντικείμενο που θέλουμε να βάψουμε, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε πινέλο και έτσι αφήνουμε λίγο την τύχη να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Αν ψάξεις στο ίντερνετ θα βρεις πολλές πληροφορίες για την τεχνική αυτή, η οποία συνήθως γίνεται με ακριλικά χρώματα. Εμείς όμως σήμερα θα πειραματιστούμε και θα την κάνουμε με τα χρώματα κυμολίας Chalky Paint της Maxi Deco. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Έχω επιλέξει 3 από τις 31 αποχρώσεις Chalky Paint. Έχω το κλασικό μαύρο, το κλασικό λευκό και ένα πολύ χριστουγεννιάτικο μπορντό. Εγώ έχω επιλέξει χρώματα τα οποία κάνουν μεγάλη αντίθεση για να μπορείς να τα βλέπεις και στο βίντεο. Εννοείται μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι χρώμα θέλεις. Πέρα από τα χρώματα κυμολίας λοιπόν, έχω επιλέξει και ένα ακριλικό χρυσό, πάλι της Maxi Deco. Και για να σε προλάβω, ναι, μπορείς να αναμίξεις χρώμα κυμολίας με ακριλικό στο Pouring. Δεν έχεις κανένα θέμα. Πέρα από τα χρώματα λοιπόν, θέλουμε να βάλουμε 2 ακόμα συστατικά στα μείγματά μας, τα οποία είναι και τα μυστικά για το επιτυχημένο Pouring. Καταρχάς, όπως ίσως ήδη γνωρίζεις, το χρώμα κυμολίας είναι ένα πολύ πυκτό χρώμα, ακριβώς για να μπορεί να κάθεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Άρα, για να τα κάνουμε λίγο πιο ρευστά και να τρέχουν και να κάνουν ωραίο αποτέλεσμα, θα χρειαστεί να βάλουμε ένα μέσο για να τα αραιώσουμε. Αυτό δεν είναι άλλο από το βερνίκι νερού πάλι της Maxi Deco, το οποίο κυκλοφορεί σε 3 γυαλάδες. Εγώ εδώ πέρα έχω επιλέξει το σατινέ, υπάρχει ματ και γυαλιστερό, μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Η αναλογία που θα βάλω είναι 2 μέρη βερνίκι με 1 μέρος χρώμα. Πολύ σημαντικό πριν ξεκινήσεις τη διαδικασία να βάλεις γάντια γιατί σίγουρα θα λερωθείς. Έτοιμη για επέμβαση είμαι. Λοιπόν, ξεκινάω με το βερνίκι μου. Θα το ανοίξω. Στη συνέχεια θα βάλω τα χρώματά μου μέσα στα ποτηράκια με το βερνίκι. Θα χρειαστώ ένα ακόμα συστατικό μέσα στα χρώματά μου και αυτό είναι το λάδι. Το λάδι θα επιτρέψει στα χρώματα να παραμείνουν ανεξάρτητα και ζωντανά, όπως βλέπεις αυτή εδώ την μπάλα, από το να αναμειχθούν και να δημιουργήσουν ένα υποτονικό έτσι γκρι καφέ αποτέλεσμα. Αυτή η μπάλα έχει γίνει με χρώμα που έχει μέσα λάδι και αυτή η μπάλα έχει γίνει με χρώματα που δεν έχουν μέσα λάδι. Εγώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσω ένα κλασικό λαδάκι γενικής χρήσης, το οποίο θα το βρείτε σε διάφορα χρωματοπολία. Βάζω λοιπόν μία μικρή σταγόνα και αρχίζω και ανακατεύω. Παραδοσιακά το Pouring γίνεται με λάδι σιλικόνης, το οποίο είναι αυτό εδώ. Απλώς είναι ένα υλικό το οποίο είναι λίγο δύσκολο να το βρεις, θα πρέπει δηλαδή να πας σε εξειδικευμένα καταστήματα με υλικά χειροτεχνίας. Αν το βρει έχεις καλό το χρησιμοποιείς, γιατί κάνει και ωραίο αποτέλεσμα, κάνει πιο ωραία σκασίματα και ανοίγματα. Εάν δεν το βρεις, σε ένα χρωματοπωλείο θα ζητήσεις ένα λαδάκι γενικής χρήσης και θα το βάλεις μέσα στα χρώματά σου. Εντάξει? Εδώ απλά θέλει καλό ανακάτεμα ώστε να γίνει ένα μείγμα. Βάζω και στα υπόλοιπα χρώματα. Έχω ανακατέψει καλά όλα μου τα χρώματα και πριν ξεκινήσω το Pouring θα ετοιμάσω ένα ακόμα ποτηράκι όπου θα βάλω λίγη ποσότητα από το κάθε χρώμα για να μπορέσω να κάνω την τεχνική που λέγεται Dirty Pouring. Ξεκινάω λοιπόν και βάζω σιγά σιγά χρώμα. Είμαι έτοιμη, πάω να φέρω τις μπάλες μου για να ξεκινήσω το Pouring. Έχω ετοιμάσει ένα πλαστικό ταψάκι όπου έχω βάλει ένα κομμάτι φελιζόλ και έχω καρφώσει μερικά ξυλάκια για να μπορούν οι μπάλες μου να στέκονται και να τρέχει όμορφα το χρώμα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το Dirty Pouring, έχω εδώ πέρα το ποτηράκι που ετοίμασα προηγουμένως και θα ξεκινήσω να ρίχνω το χρώμα με κυκλικές κινήσεις, θα το αφήσω να τρέξει, βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει. Και μπορείς είτε με κυκλικές κινήσεις, είτε με κάθετες κινήσεις.
όπως βλέπετε, χρειάζεται αρκετό χρώμα. Εδώ μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε, έτσι να βρείτε το δικό σας τρόπο που θα ρίχνετε τα χρώματα και μετά θα αφήσετε τη βαρύτητα να βγάλει το αποτέλεσμα. Αυτά, θα αφήσω το χρώμα να στραγγίξει. Όπως βλέπετε, ήδη το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό. Σίγουρα όμως θα αλλάξει καθώς το χρώμα αρχίζει να ρέει. Θα τα βάλω στην άκρη και θα πάω να κάνω την επόμενη τεχνική. Ένας άλλος τρόπος για να κάνουμε το pouring είναι να αρχίσουμε να ρίχνουμε κατευθείαν τα χρώματα από το ποτηράκι πάνω στις μπάλες μας. Εντάξει, θα χρησιμοποιήσω λίγη ποσότητα σε κάθε μπάλα και θα αρχίσω να ρίχνω το χρώμα. Είναι λίγο σαν να ρίχνω σιρόπι σε παγωτό. Εντάξει, εδώ προφανώς είναι που αυτοσχεδιάζετε και βλέπετε τι θέλει κάθε μπάλα, δεν χρειάζεται να τις κάνετε όλες οι ίδιες. Μπορείτε σε κάποιες να βάλετε δύο χρώματα, σε κάποιες τρία ή παραπάνω. Και βέβαια κοιτάτε να δείτε ότι έχουν αρχίσει και πασαλίβονται από όλες τις πλευρές και αν κάποια πλευρά θέλει παραπάνω χρώμα, ρίχνετε παραπάνω. Νομίζω ότι βλέπεις ήδη το αποτέλεσμα, είναι πολύ εντυπωσιακό τα χρώματα πώς απλώνονται. Θα τα αφήσω τώρα εδώ πέρα στο ταψάκι για τουλάχιστον μία μέρα ώστε να στραγγίξει καλά το χρώμα και να αρχίσει να στεγνώνει και η μπάλα. Εδώ δεν χρειάζεται να περάσεις βερνίκι προφανώς έτσι, γιατί έχουμε βερνίκι ήδη μέσα στο χρώμα. Οπότε την επόμενη μέρα είσαι έτοιμος να πας να βάλεις πάλι το κούμπομα στην μπαλίτσα και να το κρεμάσεις στο δέντρο σου. Εάν το δοκιμάσεις, θα χαρώ πολύ να μου στείλεις φωτογραφίες και τις εντυπώσεις σου, είτε σε κάποιο κανάλι του φτιάξω.gr, είτε σε κάποιο κανάλι του Maxi Decor. Αυτά από μένα, να σου ευχηθώ καλές γιορτές και πολύχρωμες δημιουργίες. Bye!